Ναι. Γι' αυτά εδώ θα μου πείτε τίποτα. Ποιο είναι αυτό, δείξτε μα. Αυτό είναι. Μιλάτε για την ελευθεροτυπία σήμερα. Αυτό είναι αυτό που προσπαθώ από την πρώτη εβδομάδα τη ανακήρυξη υποψηφιότητά μου να βάλω στην ατζέντα και ασχολούμαστε γύρω-γύρω όλοι και στη μέση Σάββατο. Τι είναι αυτό. Τι λέω από την πρώτη μέρα, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Αττικής και σε ολόκληρη τη χώρα είναι πολύ υποπτιστορία. Και κάποιοι υπηρετούν το σύστημα της διαπλοκής. Συζητήσαμε για το αν θα πρέπει να βάλω μπικίνι. Συζητήσαμε για το αν παρανόμησα με τις αφίσες εγώ και όχι άλλοι. Συζητήσαμε αν κλείνω μάτια στους ψηφοφόρους άλλων παρατάξεων, αλλά δεν συζητάμε και δεν ακούω συγγνώμη από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη για αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε λίγοτε πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Ότι κάποιοι τη Σάπιο είναι στο βασίλειο, όχι της Δανημαρκίας, της περιφέρειας Αττικής, της Ελλάδος και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μιλάτε, τι έχετε να πείτε, μιλάτε για τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτών, το ζητείτε, ναι. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Που είναι και δική σας θέση. Διότι όταν είπαμε, κύριε Παυλόπουλε, ότι εδώ πέρα κάποιοι είναι ανίκανοι και περνάνε από μπροστά τους τα συμφέροντα και καταπατούν την εθνική νομοθεσία της πατρίδας μας, ή είναι διαπλεκόμενοι, βρήκαν αφορμή να διαφύγουν του δημοσίου διαλόγου. Ναι, σας ζήτησε να ζητήσετε συγγνώμη, ο κύριος. Τώρα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη στη Φιλή, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη στο Βελόπουλο, στον Κόνστα, στην Κλήτου, στον Παυλόπουλο που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και πληρώνουν 3 και 4 φορές παραπάνω τα σκουπίδια τους γιατί δεν είμαστε σε ευνομούμενη χώρα. Ποιος θα μου ζητήσει συγγνώμη. Που έγινε ένα μέτωπο διαφόρων μέσω μαζικής ενημέρωσης να αποδείξουν ότι είμαι άσχετη, ότι δεν ξέρω τι λέω, ότι σπεκουλάρω, ότι έχω μεγάλη γλώσσα. Θα μας ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτόν τον τόπο. Γιατί άρα δεν αποσύρετε τις κατηγορίες περί διαπλοκής. Να βάλω αφήσαμε χαρτόνι και ζήτησα συγγνώμη όποιον ενόχλησα και είπα θα τη μαζέψω με τα ίδια μου τα χέρια και να μην πηγαίνουν οι άλλοι να τη μαζεύουν να κάνουν σοου. Έχει απαντήσει από το πρωί ο απερχόμενος Περιφερειάρχης. Μου λέτε κάτι, κυρία Δούρου. Πώς αυτό συνεπάγεται ότι ο κύριος Γουρός έχει απάνω του αχλή διαπλοκής. Εγώ λέω, εγώ είπα είπε το εξής. Ή ανίκανη ή διαπλοκή. Θα ζητήσω συγγνώμη μόνο σε μία περίπτωση. Αν βγει και πει, δεν ήξερα, δεν είδα, δεν κατόρθωσα. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρεις όταν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών. Δεν μπορεί να μην ξέρεις όταν έρχεται η αρμόδια Επιτροπή Επιθερητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Τι γίνεται, τι κάνεις. Γι' αυτό λέω. Εάν όλα αυτά δεν τα ήξερε, εάν ασχολιόταν με κάτι πιο σπουδαίο και αν του περάσανε από κάτω, από πάνω, δεξιά, αριστερά, συγγνώμη. Αλλά εγώ συγγνώμη και να πάρω πίσω τα λόγια μου ότι ηγούμαι ενός αγώνα ενάντια στη διαπλοκή, δεν θα πω. Και πιστέψτε με, εγώ το λέω το συγγνώμη, γιατί δεν παίρνω τη σκυτάλη από πολιτικούς και πολιτικά. Έχω απάντηση του κυρίου Γουρού στα χέρια μου να σας τη διαβάσω. Που δεν μας ζήτησαν συγγνώμη που δεν διάβασαν το μνημόνιο. Να σας διαβάσω απάντηση του κυρίου Γουρού. Με αφορμή, λέει, το σημερινό δημοσίευμα της ελευθεροτυπίας με τίτλο «Ευρωβόμβα στο πάρτι των σκουπιδιών», ο κύριος Γουρός δηλώνει ότι στο δημοσίευμα, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Αττικής, περιλαμβάνονται μόνο ανακρίβειες και ψέματα. Μάλιστα. Εκφράζω, λέει, τη λύπη μου για την ιστορική αυτή εφημερίδα. Δεν μας έθεσε το σχετικό ερώτημα, ώστε να διατυπώσουμε τη θέση μας. Η κυρία Δούρου, κάνοντας σημαία το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επιχείρησε για μία ακόμη φορά, με ψέματα και συκοφαντίες, να μιμηθεί τον Γκέμπελς, ώστε μέχρι την Κυριακή κάτι να μείνει από τη λάσπη που εκτοξεύει. Και λέει, και έχει, ζητώ συγγνώμη, δεν θα το διαβάσω όλο, είναι όλο αυτό ως προς την ουσία του δημοσιεύματος. Ο κύριος Σγουρός. Ναι, Χρήστο, βοήθησέ με. Διάβασε το, μας κάνεις μια περίληψη. Ας απαντήσει η κυρία Δούρου στο πρώτο κομμάτι. Και οι δύο διάλογο δεν θα έχουμε παραμονή εκλογών κυρία τώρα στο δεύτερο Κλήτου, εγώ γύρο. Και ο κύριος Κουμπουτσάκος με αξιοπρέπεια, έτσι, πήγαμε σε διάλογο, στον υποτιθέμενο διάλογο με τον απερχόμενο Περιφερειάρχη για να εισπράξουμε χαρακτηρισμούς, κατηγορίες, οι οποίες υπερβαίνουν όχι τον πολιτικό πολιτισμό, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει τώρα ο πολιτικός πολιτισμός περισσεύει,
σε ερωτήματα συγκεκριμένα. Ναι. Η αλήθεια δηλαδή, είναι ότι ρωτάγαμε, ήταν υποθετικός ο κύριος Γουρός, το παρακολούθησα και ξέρω τι λέτε. Εμείς τον ρωτάγαμε, γιατί δεν έχουμε αποχετευτικό σύστημα το 2014, είστε ψεύτες και είστε άσχετοι. Γιατί βουλιάζει ο Μαραθώνας στην πρώτη νεροποντή, είστε ψεύτες, είστε άσχετοι, είστε κομματικοί. Και μένω σε αυτά, γιατί είπε και άλλα. Δεν μπορεί τώρα εκεί που μας χρωστούσαν να μας πάρουν και το βόδι, να ζητάμε εμείς συγγνώμη από έναν άνθρωπο ο οποίος απέναντι στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και στην επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταφερόταν με αυτόν τον τρόπο, να αλλά να μην απαντάει στα συγκεκριμένα. Να ακούσουμε τι απαντάει επί της ουσίας ο κύριος. Αν το διάβασε ο κύριος Κόντσης. Έχει τα κυριότερα. Λοιπόν, όσον αφορά το δημοσίευμα, λέει η απάντηση του κύριου Γουρού. Πρώτον, ότι δεν υπάρχουν εγγυημένες ποσότητες. Αυτό που λέει ότι υπάρχουν εγγυημένες ποσότητες στους διαγωνισμούς για τα σκουπίδια είναι ψέμα, δεν υπάρχουν. Μετά αναφέρεται στον περιφερειακό σχεδιασμό για τις περιοχές που θα εγκατασταθούν. Γιατί δεν έγινε. Και γιατί όπως επικαιροποιήθηκε, λέει, το 2006 γιατί και τα λοιπά. Δεν έγινε. Κύριε Αδρούν, να κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Και το τελευταίο που λέει είναι ότι το έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα Ελευθεροτυπία είναι αναφορά ιδιώτη προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία τον ενημερώνει ότι την παρέλαβε και κατά τα αρμοδιότητα θα την εξετάσει χωρίς να προδικάζει τίποτα για τη βασιμότητά τους, όπως παραπλανητικά λέει η εφημερίδα. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Σγουρού. Ναι, κύριε Αδρούν. Να κάνω μια για να μας απαντήσει συνολικά. Είναι σημαντικό. Επ' αυτού είναι. Παρακαλώ. Κύριε Αδρούν, επειδή δεν είναι υποχρεωμένος ο τηλεθεατής να ξέρει τι συζητάμε εδώ. Πεςτε μας για ποιο λόγο, δηλαδή τι ιστορία, ποια ιστορία είναι αυτή και γιατί κατηγορείται εντός εισαγωγικών ο κύριος Περιφερειάρχης, ο απερχόμενος δηλαδή, ή αυτός που είναι η διαπλοκή να μας. Ναι, καλά. Δηλαδή να καταλάβει ο πολίτης τι σημαίνει ακριβώς. Κατηγορείται για πάρα πολλά, έτσι, όπως για παράδειγμα εδώ ας πούμε βλέπω το πρόγραμμα με το οποίο κατεβαίνει στην Ανατολική Αττική και έχει βάλει έργα ως δικά του που περαιώθηκαν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και το 2011. Έργα που περαιώθηκαν το 2010. Λοιπόν, αλλά έργα που περαιώθηκαν το 2009 και τα παρουσιάζει μόνο με έργο. Λοιπόν, τώρα, στην εκπνοή της προεκλογικής εκστρατείας μπαίνει η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων με ίσως λίγο πιο σοβαρό τρόπο, όχι σε όλα τα κανάλια, εδώ, σήμερα, τώρα. Τι λέμε, ότι δεν προχώρησε στην εφαρμογή της εθνικής μας πια νομοθεσίας που καθυστέρησε να γίνει εθνική, διότι ήταν ευρωπαϊκή, 12 χρόνια. Όμως, παρόλο που καθυστερήσαμε να γίνει εθνική νομοθεσία 12 χρόνια, από το 2012 έως σήμερα που συζητούμε, κυρίοι και κυρία Κλήτου, δεν έχει υλοποιηθεί. Τι επιτάσσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία? Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αντί να φτιάχνουμε με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού φαραωνικές εγκαταστάσεις, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό. Κατηγορούσε τον Υπουργό Περιβάλλοντος που δεν αναθεωρεί. Λέει ο κύριος Γουρός ότι η επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού θα αφορά τους στόχους ανακύκλωσης και όχι τη διατήρηση. Μα και εμείς γι' αυτό το ζητάμε. Πώς το λέμε, τις. Μα κύριε Κόνστα, και εμείς ζητάμε αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίσουμε με κερατές, ματ, κρότου λάμψης, ούτε με φυλή. Πρέπει να αναθεωρηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός. Τις προάλλες ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε ότι για όλα που δεν γίνανε, φταίει ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Μανιάτης. Δεν ξέρω αν αυτό πάντως θα κρίνει την τελική ψήφο των πολιτών ή πιστεύετε ότι θα την κρίνει. Τώρα, τι είναι αυτό που θα κρίνει την τελική ψήφο? Ωραία, σταματάω το τι, ποια είναι η πρότασή μας, την παρουσιάσαμε δελεχώς 3 ώρες σε συνέντευξη τύπου. Θέλει να σου πω με το χέρι της καρδιάς. Τι είναι αυτό που θα κλειδώσει την τελική επιλογή? Ότι φοβάμαι ότι θα κρυθεί ψήφος στα παραπολιτικά και όχι στα πολιτικά. Το φοβάμαι κι εγώ. Το φοβάμαι, κύριε Παυλόπουλο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, έτσι γίνεται. Ότι η οξύτατη αντιπαράθεση δεν γίνεται επί της νομοθεσίας, επί του τι οφείλει να γίνει, επί του, των θεμάτων των πραγματικών, αλλά γύρω-γύρω όλοι. Γι' αυτό λέω, όσοι έχουν την πολυτέλεια, δεν έχουν όλοι, κάποια νοικοκυριά δεν έχουν φως, όσοι έχουν την πολυτέλεια να προσπαθήσουν να ενημερωθούν από έντυπο τύπο, από ηλεκτρονικό, να αναζητήσουν προτάσεις, να κάτσουν να δουν στη γειτονιά τους, ρε παιδί μου, το έργο που τους λέει, για παράδειγμα, στην Ανατολική Αττική, ότι είναι επί των ημερών του. Δεν ξέρουν οι πολίτες ότι τελείωσε επί Λεωνίδα Κουρή, για παράδειγμα, λέω. Και να σκεφτούν ότι τα πέντε μπορεί λεπτά... Μπορεί να μην έχουν ακούσει ούτε το πρώτο μέρος. Συμφωνώ.
Συμφωνώ. Και να σκεφτούν ότι τα 5 λεπτά στην κάλπη είναι ιερά. Τώρα, επειδή αναγνωρίζω και το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, ότι κάποιοι, όχι όπως εσείς εδώ, τους βολεύει το παραπολιτικό για τον εκλεκτό του κύριου Κεδίκογλου, του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Γιακουμάτου. Έτσι, και τώρα κι εσείς είστε εκλεκτοί του Τσίπρα. Τώρα, τι να το κάνουμε, ναι, δηλαδή. Αν κερδίσετε την περιφέρεια, δεν θα πανηγυρίζει ο Τσίπρας. Όπα, εγώ ήμουν από την αρχή όμως. Δεν ήμουνα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 18ης Μαΐου. Ναι, που έρχεται 18 Μαΐου φόραγα το κουστούμι του αυτοδιοικητικού. Το αναμενόμενο δεν είναι, κυρία Δούρου. Όχι, εγώ λοιπόν... Δεν είναι το αναμενόμενο εγώ, αυτό. Λοιπόν, λίγο τι πριν... περιμένατε δηλαδή, το Μαξίμου να πει η Νέα Δημοκρατία να πει στηρίζουμε Δούρου. Όχι, όχι. Πώς θα γίνει αυτό όχι, δηλαδή. Αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο αφού είστε σε πόλεμο. 40 να εκπλήσωμε με τον τρόπο που έκανα και στα 15. Για ποιο δεν λόγο. Μπορεί στους 4 μήνες να είναι αυτοδιοικητικός. Ναι. Δεν μπορεί για 2 μήνες να είναι ο κύριος Κουμουτσάκος και 7 και 4 ναι. να αθροίζουν ποσοστά διακυβέρνησης. Γιατί στο πλαίσιο της πολιτικής πρακτικής δεν είναι και άρα δεν μας ενδιαφέρουν οι πολίτες. Τα ανοίγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν με τον ίδιο με τηρουμένων των αναλογιών. Δεν μας ενδιαφέρει. Χθες πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Πάτρα Αττικής. Και στήριξε ανοιχτά στην Πάτρα, τον δήμαρχο που προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί αυτό είναι κακό. Αυτά είναι ξεκάθαρα για μας από την αρχή όμως. Ωραία. Με συγχωρείτε, αλλά ο απερχόμενος περιφερειάς τι είναι, ελικόπτερο πούμα παντός καιρού. Το 2010 έσωσε τον Γιώργο Παπανδρέου γιατί τους είπανε ή ψηφίστε τον έχουμε εθνικές εκλογές και τώρα σώζει τον κύριο Βενιζέλο ως κυβερνητικό εταίρο. Το αποχετευτικό ποιος θα το φτιάξει, ο κύριος Γεωργιάδης ή ο κύριος Κεδίκογλου. Δηλαδή, κυρία Δούρου, εγώ παρετήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα ναι, 400.000 γιατί πιστεύω αυτή πήρατε, τη στιγμή ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα στην πατρίδα. Μαζί σας. Οι άλλοι, η κυβερνητική παράταξη, η έννοια της είναι να παραμείνει στους υπουργικούς στόχους. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και καλό τους πολίτες καλά, να το δουν. Κυρία Δούρου, 375.000 ψήφους πήρατε. Και η έννοια του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει κυβέρνηση τώρα. Γι' αυτό είναι οι πολιτικές παρατάξεις. Διεκδικούν ένα μερίδιο εξουσίας. Εγώ, κύριε Κόμστα, σε συνέχεια της προηγούμενης μου απάντησης που αγωνιώ γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μου δεν είναι σε θέση να ενημερωθούν, αυτό που κάνω είναι να συνεχίζω να βρίσκομαι στις γειτονιές και να τους εξηγώ ότι τώρα, σε αυτή την κρίσιμη μάχη, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Καλή επιτυχία και συνέχεια στο υπόλοιπο του αγώνα. Και εμείς πάμε...